Καλησπέρα σε όλους από την όμορφη Αθήνα, στην ακόμα πιο όμορφη και ηρωική πόλη της Νάουσας. Είναι ιδιαίτερη η χαρά μας, εκ μέρους των εκδόσεων Writers International Edition, να καλωσορίζουμε με τη σειρά μας αυτό το υπέροχο πάνελ που απαρτίζεται από καταξιωμένους ανθρώπους του πνεύματος και του πολιτισμού που ιδιαίτερα γνωρίζουν τόσα για την προσφορά και την κατάθεση ψυχής. Γιατί η συγκεκριμένη σημερινή παρουσίαση του βιβλίου μας «Οι περιπέτειες του Ρούλι Νεφρούλι» είναι ακριβώς αυτό. Κατάθεση ψυχής από δύο νέους συγγραφείς, τον Παντελή Χατζή και την Έλενα Μαγιάτη Καραμπή. Μεγάλη προσφορά προς τους μικρούς ήρωες της ζωής, τα μικρά νέα θαύματα που θέλησαν οι συγγραφείς μας να τους δώσουν χαρά, αισιοδοξία και το φως της ελπίδας, το φως της ίδιας της ζωής, γιατί και οι ίδιοι από αυτό τον διάβλο έχουν περάσει και τα έχουν καταφέρει. Και με το δικό τους παράδειγμα, προς μίμηση, έχουν το χρέος και έχουν τη χαρά να μεταλαμπαδεύσουν αυτή τη χαρά και την αισιοδοξία στα μικρά παιδάκια και στους γονείς τους, που επίσης τα στηρίζουν με όλες τους τις δυνάμεις. Είμαι σίγουρη ότι η απόψινή παρουσίαση, που αποτελεί την πρώτη πανελλήνια παρουσίαση του βιβλίου Ρούλης Νεφρούλης, γιατί έτσι εμείς τον λέμε χαϊδευτικά, καθώς και εγώ είμαι θεωρητικά η νονά του, θα σας μαγέψει, θα το αγαπήσετε ακόμα περισσότερο, θα θελήσετε να το κρατήσετε στα χέρια σας, γιατί πρόκειται για μια πραγματικά πολύ προσεγμένη δουλειά, πολύ προσεγμένη και αξιοπρεπή έκδοση, και είμαι σίγουρη ότι όσοι το πάρουν στα χέρια τους δεν θα θέλουν να το αφήσουν από κοντά τους και ότι θα αποτελέσει κόσμημα στη βιβλιοθήκη τους. Οπωσδήποτε απευθύνεται σε παιδιά, αλλά και στους μεγάλους, γιατί το μεγάλο μήνυμα είναι η δωρεά οργάνων, η δωρεά αγάπης, η δωρεά ζωής. Και είχαμε τη χαρά να έχουμε πολλούς συνοδοιπόρους σε αυτή την κοινή προσπάθεια του Writers Edition, ουσιαστικά τους χορηγούς αυτού του βιβλίου, και τους ευχαριστούμε θερμά, όπως επίσης και τον διακεκριμένο ιατρό νεφρολόγο κύριο Θεόδωρο Χήρα, ο οποίος έκανε την γλωσσική και ιατρική επιμέλεια του κειμένου. Θερμά συγχαρητήρια και πάλι στους δύο συγγραφείς, τον Παντελή Χατζή και την Έλενα Μαγιάτη Καραμπή, και ένα τεράστιο θερμό ευχαριστώ για την υπέροχη αγκαλιά που ανοίξατε στην υπέροχη ηρωική πόλη της Νάουσας, σε αυτόν τον καταπληκτικό ιστορικό χώρο, μουσιακό πλέον, όπου το εργοστάσιο της πασίγνωστης Wetlands Νάουσα έκανε το θαύμα του για πάρα πολλές δεκαετίες. Και τα θαύματα συνεχίζονται. Δεν θα σας κουράσω, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και ελπίζουμε να ευχαριστηθείτε όλοι τόσο πολύ αυτό το βιβλίο, όσο και εμείς που το πήραμε πρώτοι στα χέρια μας και πιστέψαμε σε αυτό και στη δυναμική του. Καλή συνέχεια και με πολύ μεγάλη αγάπη και συγκίνηση από την Αθήνα, Ειρήνη Ντούρα Καβαδία, εκ μέρους των εκδόσεων.